τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Καβαθάη και γυρίζω σελίδα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλειράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Προσφεύγετε στα δικαστήρια οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά των άδικων, όπως λέτε, και εξοντωτικών τεκμηρίων φορολόγησής σας. Πάμε λίγο παρακάτω να μας εξηγήσετε τι εννοείτε. Κοιτάξτε, είμαστε συνεπείς σε όσα είχαμε πει, ότι εκτός από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατά του νόμου 5073 του 2023, ο οποίος εισάγει το τεκμαρτό εισόδημα στη φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, επιστημόνων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, θεωρούμε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα της προσφυγής, διότι τρεις κορυφαίοι Έλληνες συνταγματολόγοι και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Παυλόπουλος και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του Πασόκ ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Φορτσάκης, πρώην βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, του ΕΧΠΑ, έχουν με δημόσιες δηλώσεις τους τονίσει ότι ο νόμος έχει αντισυνταγματικότητα. Άλλωστε, αυτή την αντισυνταγματικότητα την είχε επισημάνει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής όταν κατετέθηκε το σχετικό νομοσχέδιο. Μας εξισώνει με μισθωτούς, κάτι που ήδη έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον νόμο Κατούγκαλου με δύο αποφάσεις του, ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν είναι, μπορεί να εξισώνεται ο επαγγελματίας, ο έμπορος, ο βιοτέχνης με μισθωτό. Δεύτερον, έχουμε την απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, ο οποίος καθυπέρβαση των ορίων που θέτει η εξόδηση του νόμου για το μαχητό του τεκμηρίου, ενώ ο νόμος προβλέπει έλεγχο για ένα χρόνο, η απόφαση του διοικητή λέει ότι όποιος προσφύγει θα ελεγχθεί για 5 χρόνια. Και βεβαίως, έχοντας λάβει ήδη τα πρώτα εκαθαριστικά και βλέποντας ότι τετραπλασιάζεται περίπου η φοροδοτική υποχρέωση των επαγγελματιών, είμαστε έτοιμοι στις 17 του Ιούνιου να καταθέσουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας την αίτηση ακυρότητας κατά της απόφασης του διοικητή, γιατί όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο και παρεπιπτόντως με αποφάσεις όταν αποφέρει ένας πολίτης κατά μιας απόφασης της διοίκησης, το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει και την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Μάλιστα. Κρατάω δύο στοιχεία. 17 Ιουνίου στο ΣΤΕ η αίτηση ακυρότητας του συγκεκριμένου νόμου και αυτό που είπατε ότι από τα πρώτα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι έχετε οι ελεύθεροι επαγγελματίες ένα τετραπλασιασμό σε ό,τι έχει να κάνετε με τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, αυτό? Μέχρι και 4 φορές έχουμε στοιχεία ότι έχουμε αύξηση του φόρου. Το σύνηθες είναι στις φορολογικές συγκνώτες. Λέτε τώρα, τρεις κορυφαίοι συνταγματολόγοι, αναφέρετε τα ονόματά σας, λένε ότι εδώ υπάρχει θέμα συνταγματικότητας σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο νόμο. Εσείς ως επαγγελματίες από τη δική σας την πλευρά και μέσα από τα θεσμικά όργανα όλων των παραγωγικών τάξεων που αναφερθήκατε πριν από λίγο, έχετε καταθέσει τις δικές σας τις προτάσεις. Για ποιο λόγο, εφόσον υπάρχουν αυτά τα δύο δεδομένα, ακολουθείτε η συγκεκριμένη πολιτική από το Υπουργείο Οικονομικών? Διότι ο στόχος είναι... Δεν σας ακούω, αν έχετε την καλοσύνη. Λέω, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, τώρα ναι, σας παρακαλώ αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λέω, είναι διτός ο στόχος. Ο στόχος ο ένας είναι αφενός να αρπάξει από τους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες και τους άλλους κλάδους της οικονομίας, το ασθενέστερο κομμάτι αυτών των κλάδων, να αρπάξει 550 εκατομμύρια, τα οποία ακόμα και με την προσφυγή δεν θα έχουμε ανασταλτικό αποτέλεσμα, παρόλο που θα καταθέσουμε και ασφαλιστικά μέτρα, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε... Δεν θέλω να προδικάσω, αλλά τα ασφαλιστικά μέτρα τι θα περιλαμβάνουν? Αναστολή εκτελέσεως του νόμου. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας, όπως βιβλιοτέχνης, θα καταβάλει τα 550 εκατομμύρια στο σύνολο
των κλάδων. Και αυτός είναι ένας στόχος να πάρει 550 εκατομμύρια από τις ασυναίσθητες, όταν το 8% των εταιρικών φόρων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο φορολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάνεται σε φορολογικούς παραδείσους. Και το δεύτερο είναι να εφαρμόσει το δόλωμα Μισαρίδη, το κλείσιμο δηλαδή των μικρών επιχειρήσεων, το οποίο και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, σε δημόσιες δηλώσεις είπε το 50% των μικρών επιχειρήσεων. Άρα έχουμε ένα αντίθετο. Κάνει διακοπές και δυστυχώς ακούμε λέξεις και λεξούλες και δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο νόημα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να επαναλάβετε αυτό που είπατε. Οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας, ο οποίος αναφέρει με βάση τα όσα αναφέρει η έκθεση Πισαρίδη, ότι θα πρέπει να κλείσει το 50%, να το επαναλάβετε. Ο κύριος Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος πριν από 1,5 μήνα, δήλωσε ότι θα πρέπει να κλείσει στην Ελλάδα το 50% των μικρών επιχειρήσεων, διότι δεν βοηθούν ούτε τον ανταγωνισμό ούτε την οικονομία. Και τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα γίνουν υπάλληλοι στις μεγάλες επιχειρήσεις? Πώς δεν βοηθούν την οικονομία? Θα μπουν μέσα σε ένα ταμείο ανεργίας? Τι στην ευχή θα γίνει? Και αν υπάρχουν τα χρέη από πίσω, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους και τα χρέη τους? Εάν είναι σε εκείνο το σημείο που δεν μπορούν να έχουν ούτε να δώσουν τα χρήματα σε ασφαλιστικά ταμεία, χρωστάνε, τι θα γίνει με τη σύνταξή τους? Γιατί λέγεται έτσι? Γιατί, να σας πω κάτι, εγώ θα χρησιμοποιήσω μια λέξη, ένα όρο, μπορεί λάθος να ακούγεται, αλλά και να με συγχωρέσετε, διορθώστε με σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά έτσι όπως εσείς το μεταφράζετε ακούγεται πολύ κοινικό αυτό το οποίο ακούστηκε από τον Υπουργό. Μας έχει συνηθίσει ο κύριος Υπουργός σε κοινικές δηλώσεις. Βεβαίως υπεφεύγει τις σκέψεις του ότι το αφενός δεν υπάρχει δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι υποδοχές για αυτή την ανεργία που θα δημιουργήσει. Αφετέρου δεν ξέρει καν τι γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν το 99,8% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές. Είναι 4.300.000 σε αριθμό και παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό του προσθέτουμενου πλούτου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δυστύχως. Και βεβαίως είναι και το 57% για την Ελλάδα να μιλήσω. Αυτές οι επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές, έχουν το 57% της απασχόλησης. Να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το 50% πώς μεταφράζεται σε ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Καβαθά? Αυτό μεταφράζεται σε περίπου, σκεφτείτε ότι οι αυτοαπασχόλουμες στην Ελλάδα είναι 500.000 περίπου, είναι περίπου άλλες 200.000 οι ατομικές οι μικρές επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για αφανισμό και καρτελοποίηση αγοράς, με τη συγκεντροποίηση ακόμα περαιτέρω στους ισχυρότερους εθνικούς ή πολυεθνικούς ομίλους. Μάλιστα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Λέτε 17 του μήνα πάτε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όλοι οι παραγωγικοί φορείς που προαναφέρατε, αν έχετε την καλοσύνη να τους επαναλάβετε, και βέβαια μαζί με την αίτηση ακυρότητας, αυτό το οποίο θα κάνετε θα είναι να καταθέσετε και ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή εκτέλεσης του νόμου, αν και εσείς κρίνετε προς το παρόν ότι ο πρώτος στόχος του Υπουργείου, που είναι τα 550 εκατομμύρια να τα βάλει στα ταμεία να εισπράξει αυτό το φόρο, ότι αυτό τελικώς θα γίνει. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση καταρχάς συμμετέχουν 20 φορείς σε αυτή την προσπάθεια, ξεκινώντας από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η Ομοσπονδία των Συμβολιογράφων, η Ομοσπονδία των Δικαστικών Επιμελητών, η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Πολιτών Λαϊκών Αγορών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι Οδοντίατροι, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος, έχουν οι φυσιοθεραπευτές. Περισσότερες από 20 οργανώσεις είναι αυτές οι οποίες προσφεύγουν κατά τον νόμο.
εκφράζοντας τα συμφέροντα των επαγγελματιών αλλά και της κοινής λογικής. Από την άλλη πλευρά, στα ένδυκα μέσα θα δώσουμε στα φυσικά πρόσωπα που θα κάνουν τις προσφυγές, θα δώσουμε και τη δυνατότητα μέσα από το γραφείο του κ. Φορτσάκη που έχει αναλάβει την υπόθεση να προχωρήσουν στο προσφυγές στην Επιτροπή Επίλυσης ένδικων προσφυγών στην ΑΔΕ και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και ένα μπαράζ καταθέσεων προσφυγών μετά την απορριπτική κατά 99% απόφαση της Επιτροπής Φορολογίας της ΑΔΕ. Θα προσφύγουμε και στα διοικητικά πρωτοδικεία για την επίλυση, για την έκβεση σχετικών αποφάσεων. Κύριε Γαβαθά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.